Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με καλλιτικά τα οποία θα πάνε στο φούντο. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι προϊόντα τα οποία τα έχω δουλέψει αρκετές φορές. Έχω όμως συνειδητοποιήσει ότι τελευταία δεν τα αγγίζω καθόλου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είτε δεν μου αρέσουν, είτε κάτι με έχει απογοητεύσει, είτε επειδή τα έχω αντικαταστήσει με καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Όπως και να έχει, είναι πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να τα ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί δεν μου δίνουν το αποτέλεσμα που θέλω. Όλα μα όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω είναι από πολύ αγαπημένες μου εταιρείες, οπότε δεν έχει να κάνει με την εταιρεία, αλλά έχει να κάνει με το εκάστοτε προϊόν το οποίο θα δείτε. Οπότε μετά από αυτό το μακιγιάζ, τα προϊόντα θα φύγουν από το σπίτι μου, θα φύγουν από τη συλλογή μου, είτε θα πάνε σε φίλες μου, είτε κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, θα φύγει στα σκουπίδια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα πολύ κακό μακιγιάζ. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι αν έχει βολέψει εσάς κάποιο από αυτά τα προϊόντα, προφανώς και είναι απολύτως λογικό. Εμένα προσωπικά για το χύψη λόγο δεν με βόλεψαν. Για το κάθε ένα που θα σας δείξω θα σας λέω τι ακριβώς δεν μου αρέσει και για ποιο λόγο τέλος πάντων θα το αποχωριστώ. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω με το primer. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία W7 το Prime Magic, το οποίο είναι το Camera Ready σε μια mauve απόχρωση. Όταν το βάζεις στο πρόσωπο δεν είναι mauve, από ό,τι βλέπετε. Είναι πάρα πολύ σιλικονούχο. Αυτή τη στιγμή τα χέρια μου πραγματικά γλιστράνε. Δεν μου αρέσει πρώτον η αίσθηση και δεύτερον πραγματικά δεν μου προσφέρει τίποτα. Δεν είναι ότι μου δίνει λάμψη, δεν είναι ότι μου κλείνει τους πόρους. Γενικά είναι κάτι το οποίο για μένα είναι τέρμα περιττό, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχω βάλει το primer, πάμε να περάσουμε σε ένα προϊόν το οποίο παλιότερα το είχα βάλει στα αγαπημένα μου. Αναφέρομαι στο Camouflage από την Essence, είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι το foundation που πραγματικά είχα κατενθουσιαστεί τότε που το είχα πάρει. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο είναι ότι καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισε να οξυδώνεται. Και δεν εννοώ οξυδωνόταν επάνω μου, οξυδώθηκε όλο το foundation μέσα στη συσκευασία. Το συγκεκριμένο foundation που λέτε, όταν το είχα πρωτοπάρει, ήταν τόσο ωραίο σε απόχρωση, ήταν τόσο λευκό, που είχα πραγματικά σοκαριστεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω σωστή απόχρωση. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Άμα ανατρέξετε σε παλιότερο μου βίντεο που το έχω χρησιμοποιήσει, δεν ήταν έτσι αυτό το foundation. Θα περάσω τώρα σε concealer, θα χρησιμοποιήσω από Elixir ένα προϊόν το οποίο πραγματικά δεν το αναζητώ καθόλου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση σε σχέση με αυτό που θέλω. Το κακό με αυτό το προϊόν είναι ότι δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Δεν καλύπτει τους μαύρους κύκλους. Τίνει να μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ μέτριο κονσίλερ. Δεν κάνει κάτι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είναι, είτε το έβαλα είτε δεν το έβαλα, είναι το ίδιο και ταυτό. Πριν ολοκληρώσω το πρόσωπο με πούδρες κτλ., θα πέρασω σε φρύδια. Έχω μία μεγάλη απογοήτευση. Είναι το Eyebrow Gel από την Essence. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το pot. Είναι σχεδόν αχρησιμοποιητό, διότι πραγματικά χρειάστηκε μόνο δύο φορές για να καταλάβω ότι δεν. Τώρα τι παίζει με αυτό. Ενδέχεται να βολέψει πάρα πολύ κοπέλες που θέλουν να κάνουν απλά γέμισμα. Για κοπέλες όπως εγώ που ουσιαστικά πρέπει να χτίσεις το φρύδι σχετικά από την αρχή, είναι πραγματικά μπελάς, γιατί δεν γράφει, νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν γράφει όσο θέλω για να μπορέσει να σχηματίσει εκ νέου ένα φρύδι, οπότε είναι πιο πολύ για γέμισμα. Το λόγο που το θέλω εγώ, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μου προκαλέσει νεύρα, γιατί κάνω 100 ώρες να σχηματοποιήσω το φρύδι μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχω βγάλει μετά από πάρα πολλή ώρα. Όπως και να έχει, θα περάσω τώρα σε δεύτερο προϊόν για τα φρύδια και είναι από την εταιρεία Wet n Wild και είναι το Mega Clear, το οποίο είναι μια διάφανη μάσκαρα η οποία είναι και για τις λεφαρίδες αλλά και για τα φρύδια. Στις λεφαρίδες δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, διότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ διάφανη μάσκαρα στις λεφαρίδες. Για τα φρύδια που το χρησιμοποίησα δεν μου αρέσει καθόλου. Μου μετακινεί το χρώμα από οποιοδήποτε προϊόν φρυδιού έχω βάλει. Από ό,τι βλέπεις, η μάσκαρα δεν έκανε σωστά τη δουλειά της και μου έχει δημιουργήσει τρομερά κενά και δεν έχουν σηκωθεί καν αυτές εδώ πέρα οι τριχούλες, οι οποίες ουσιαστικά είναι από το περίγραμμα. Οπότε το φρύδι σήμερα είναι μια σκέτη αποτυχία. Θα το αφήσουμε όμως έτσι, γιατί θα το κρατήσουμε αληθινό. Πριν περάσω σε πούδρες, θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν το οποίο είναι από την εταιρεία City Color και είναι το Contour Stick, το οποίο έχει ένα highlight και έχει και ένα stick το οποίο είναι για contouring. Θα πάω, θα κάνω εδώ πέρα αυτά που είναι να κάνω. Πέρα από ότι γενικά δεν τα πάω καλά με τα κρεμμόδι stick, για contouring τουλάχιστον, το συγκεκριμένο προϊόν δεν μου γράφει όσο θέλω και όπως θέλω. Θα το δείτε τώρα βασικά.
δεν είναι από τα προϊόντα τα οποία ουσιαστικά θα σου κάνουν τη ζωή εύκολη. Δεν μπλεντάρεται όμορφα. Άμα το κάνεις αρκετά δυνατά, είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά απορροφάται εντελώς από το foundation που έχεις χρησιμοποιήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι σε θέση να το δεις, αλλά το πρόσωπό μου δεν είναι καλά σεταρισμένο γενικά. Βλέπεις ότι είναι αρκετά σκληρές οι γραμμές, φαίνεται ότι δεν είναι ας πούμε αυτό το flawless που θα βγει λίγο αβίαστα, φαίνεται ότι έχεις υπερπροσπαθήσει να το πω, δεν έχεις κάνει καλό blending. Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι θετικό σε ένα γενικό αποτέλεσμα. Και τώρα θα περάσουμε στην πληγή αιμορραγούσα που είναι αυτή εδώ πέρα η setting powder από τη Revolution. Ξέρετε ότι έχω τρομερή αγάπη στη Revolution, ξέρετε ότι την υπεραγαπώ σαν εταιρεία. Στο θέμα της πούδρας όμως με απογοήτευσε πάρα πολύ. Είναι η Bake & Finish Luxury Baking Powder, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Η πούδρα δεν είναι καλή. Πέρα το ότι κάνει flashback, δεν σετάρει σωστά. Δεν σου πω ότι σου δημιουργεί και παραπάνω γραμμές από όσες ήδη έχεις. Γενικά, εκτός άμα κάνω εγώ κάποιο λάθος, δεν με έχει βολέψει καθόλου. Δεν είναι καθόλου καλά τα μάτια μου από κάτω, ίσως άμα κάνω έτσι να το δεις καλύτερα. Έχει μπει μέσα στις λεπτές γραμμές και το έχει κάνει χειρότερο. Θα μου πεις, έβαλες και ένα κονσίλερ το οποίο μου είπες πριν ότι δεν είναι καλό. Ναι, αλλά την πούδρα την έχω δοκιμάσει και με τα καλά μου το κονσίλερ και κάνει ακριβώς το ίδιο. Θα συνεχίσω με πούδρα, τη συγκεκριμένη θα τη χρησιμοποιήσω για όλο μου το πρόσωπο και θα περάσω στις Catrice το Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof, η οποία έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και είναι σε compact μορφή, δεν είναι σε ελεύθερη μορφή. Έχει αυτή την απόχρωση, η οποία είναι μια πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη ivoire, άμα σας είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Βάλα και λίγο lip gloss για να μην φαίνονται τα χείλη μου πάρα πολύ ξηρά, γιατί είναι, απλά να μην φαίνονται τόσο πολύ. Άμα με ρωτάς τι κάνει η συγκεκριμένη πούδρα, η συγκεκριμένη πούδρα μπαίνει σε λεπτές γραμμές, με κάνει το πρόσωπο πάρα πολύ cakey. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεις τώρα στην κάμερα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ cakey και φταίει αυτή εννοείται η πούδρα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μια παλέτα από την Technique, η οποία είναι η Eye Shadow Treasury. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Νομίζω έχω τη νούμερο 3 βασικά, η οποία είναι με τα nudes μέσα. Δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο από αυτή την παλέτα. Απλά, πάρα πολύ απλά όμως. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει μείνει στη συλλογή μου πάρα πολύ καιρό, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή από τότε που έχω αυτή την παλέτα έχω πάρει πάρα πολλές. Είναι από αυτές τις παλέτες που δεν την έχω αγγίξει εδώ και περίπου ένα χρόνο, πρώτον. Και δεύτερον, έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι τόσο καλή όσο άλλες που έχω και πάνω κάτω στην ίδια τιμή, μη σου πω. Είχα πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα. Στο μεσοδιάστημα έχω δοκιμάσει άπειρες άλλες. Οπότε τώρα καταλαβαίνω το πόσο κακή είναι. Στο θέμα ότι με δυσκόλεψε τόσο πολύ να δημιουργήσω το αποτέλεσμα που ήθελα, που είναι ένα πάρα πολύ απλό smoky, έχει ουσιαστικά τρία χρωματάκια, έχει ένα γκρι, ένα μαύρο και ένα λευκό στην εσωτερική γωνία. Είναι γενικά πάρα πολύ απλό μακιγιάζ, δεν είναι κάτι εξειζητημένο, δεν είναι κάτι δύσκολο, οπότε και περίμενα να μου γίνει πολύ πιο γρήγορα, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί δυστυχώς. Χρησιμοποιώ για μαύρο μολύβι ένα προϊόν το οποίο λέγεται Galaxy Color, το έχω πάρει εδώ και ένα χρόνο από τα Micros. Δεν είναι αμανκετή, εντάξει είναι ένα απλό μαύρο μολύβι, δεν με συγκινεί, δεν έχει διάρκεια. Θα φύγει και αυτό, οπότε ας το χρησιμοποιήσουμε τώρα για την τελευταία φορά. Θα περάσω τώρα σε μάσκαρα. Η μάσκαρα που θα σου δείξω είναι από την εταιρεία W7 και είναι η Absolute Lashes. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Η συγκεκριμένη μάσκαρα ενώ κάνει μια χαρά δουλίτσα στις βλεφαρίδες κτλ. Το πρόβλημα μου με τη συγκεκριμένη είναι ότι βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό σαν χαρακτηριστικό μιας μάσκαρα. Παρόλο λοιπόν που δεν έχω πρόβλημα με τον τρόπο που εφαρμόζει τις βλεφαρίδες μου, μια χαρά δηλαδή την κάνει τη δουλειά της, δυσκολεύομαι και στο δημακιγιάζ, αλλά ένα ακόμα το οποίο με ενοχλεί είναι ρε παιδιά ότι τη νιώθεις πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή, καθώς θα στεγνώσει, νιώθεις ότι σε τραβάει. Δεν ξέρω τι είναι, τι συστατικό είναι αυτό που το κάνει να συμπεριφέρεται έτσι. Πάντως είναι από τις μάσκαρα τις οποίες δεν τις πλησιάζω πια, την έχω εκεί πέρα απλά να κάθεται. Και δεν με βολεύει καθόλου. Τώρα θα περάσω σε ζεστάματα. Θα χρησιμοποιήσω τη Freedom, την Pro Glow. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το packaging. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν και γράφει πολύ όμορφα, δυστυχώς είναι πάρα πολύ θερμό για τα δικά μου τα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι κακό, απλά είναι παραπάνω θερμό από όσο το θέλω. Λοιπόν, και περνάω σε highlighter, θα χρησιμοποιήσω από την Technique το Get Gorgeous. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Δεν γράφει καθόλου καλά. Δεν μου αφήνει καν τη λάμψη που λες ότι είναι από υγεία. Βλέπεις ότι είναι τόσο αμυδρό το αποτέλεσμα που δεν, ρε παιδί μου. Ειδικά άμα είσαι φαν του πολύ αντρού highlighter όπως είμαι εγώ,
δεν με βρίσκει ικανοποιημένη. Τώρα δηλαδή μετά από 4 εφαρμογές αρχίζει λίγο και φαίνεται. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Εντάξει, άμα έχεις την υπομονή, το κάνεις 4-5 φορές και γράφει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ακριβώς με τα ίδια χρήματα highlighter στα οποία βάζεις τόσο λίγο και φαίνεσαι πολύ πολύ λαμπερή, πιστεύω ότι μου είναι πολύ άχρηστο το συγκεκριμένο προϊόν και γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Τέλος, θα χρησιμοποιήσω ένα κραγιόν το οποίο σας το έχω ξαναδείξει και το έχω βάλει και στις απογοητεύσεις μου, γιατί είναι πραγματικά σχεδόν απαράδεκτο. Δεν έχω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη φουρνιά, έχω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη απόχρωση. Αναφέρομαι στο κραγιόν από τη Maybelline, το Super Stay Matte Ink, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη απόχρωση, γιατί τα υπόλοιπα που έχω δεν έχω πρόβλημα, πέρα από ότι είναι άβολα στα χείλη γενικά γιατί κολλάνε. Σαν απόδοση όμως δεν με χαλάνε καθόλου. Το συγκεκριμένο, πέρα από ότι κολλάει, δυστυχώς ο χρωστός φταίει, δεν ξέρω τι φταίει. Μου κάθεται πάρα πολύ άσχημα στα χείλη, μου κάνει πετσάκια και γενικά είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει σαν αποτέλεσμα. Έχω πολύ οικονομικότερα lipsticks τα οποία δεν κάνουν τέτοια, δεν έχουν τέτοια αποτελέσματα άσχημα. Επίσης είναι διαφορετικό το χρώμα της συσκευασίας από το χρώμα που αφήνει στα χείλη. Το βλέπεις? Δηλαδή λίγο να μιλήσω, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ρε παιδί μου, φαίνεται άσχημο, δεν είναι όμορφο. Όπως και να έχει, θα ολοκληρώσω αυτό το μακιγιάζ χρησιμοποιώντας ένα προϊόν το οποίο είναι απερίγραπτο. Είναι από Catrice, είναι το Radiant Glow Mist, έρχεται σε αυτό το packaging. Επίσης το έχω δείξει στις απογοητεύσεις μου, θα φύγει, δεν το χρησιμοποιώ, δεν το χρησιμοποίησα τώρα τα Χριστούγεννα το που θα μπορούσα ας πούμε, γιατί έχει μέσα αυτό το glitter. Έχει τέλος πάντων μικρό glitter που φαίνονται στο πρόσωπο, πραγματικά φαίνεται ότι έχεις glitter και δεν μου αρέσει γενικά σαν concept γενικά κάτι τέτοιο. Θα το ψεκάσω. Παρόλο που δεν φαίνεται ότι έχει glitter αυτή τη στιγμή το πρόσωπό μου, έχει μικρό glitter τα οποία δεν μου αρέσουν προσωπικά. Θέλω λάμψη, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Αυτό είναι το μακιγιάζ που έβγαλα από τα προϊόντα που σας έδειξα. Δεν είναι άσχημο, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι άσχημο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που άμα με δεις τώρα από κοντά live και έρθεις λίγο πιο κοντά μου, γιατί η κάμερα δεν μπορεί να τα δείξει αυτά τα μικρό πράγματα, θα καταλάβεις ότι δεν είναι σωστό. Για πάρα πολλούς λόγους. Είμαι πολύ cakey. Τα μάτια μου δεν έχουν καθόλου καλό μπλεντάρισμα, οι σκιές γενικά δεν έγραψαν πάρα πολύ καλά. Το 3D μου έχει κενά, ενώ στην πραγματικότητα με άλλα προϊόντα φαίνεται λίγο πιο ενιαίο και πιο σωστό. Έχω πολύ έντονες ρητίδες, ειδικά κάτω από τα μάτια, στο μέτωπό μου που είναι η πάρα πολύ προβληματική μου περιοχή και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Επίσης τα χείλη μου σιγά σιγά αρχίζουν και κάνουν αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα που σας λέω, το οποίο είναι πάρα πολύ αντιαισθητικό, ειδικά όταν μιλάς στον άλλον και φαίνεται γενικά αυτή η διαφορά. Είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει γενικά με τα nude lipsticks, αλλά δεν συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε και αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο θέμα και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε αν έχετε κάποια από αυτά τα προϊόντα, άμα σας βόλεψε εσάς, άμα δεν σας βόλεψε, τι ακριβώς σας ενόχλησε, όπως παραδείγματος χάρη σας είπα και εγώ. Θέλω πάρα πολύ να μάθω, οπότε θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Επίσης θα τα πούμε και πάρα πολύ σύντομα, οπότε μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου!